Βρισκόμαστε στο Δημαρχείο Αμιντέου, όπου θα συνομιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού, κυρία Αφροδίτη Καραούλη. Κυρία Καραούλη, καλησπέρα. Πείτε μας για τη δράση Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, που θα λάβει χώρα το Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του West Channel. Με μεγάλη ανησυχία, δυστυχώς, παρακολουθούμε τα τροχαία δυστυχήματα να αυξάνονται. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς συνεχίζει δυναμικά τις δράσεις ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα. Έτσι λοιπόν το Σάββατο 15 Οκτωβρίου διοργανώνει όπως κάθε χρόνο την 16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα σε συνεργασία με το Δήμο Αμιντέου, την Ελληνική Αστυνομία και το Δίκτυο Εθελοντών του Ινστιτούτου. Δράση που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, σε περίπου 40 νυχτερινά σημεία διασκέδασης. Ο σκοπός της δράσης δηλαδή είναι να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες του Δήμου Αμιντέου σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυρίως πόσο επικίνδυνο είναι να καταναλώσουν αλκοόλ και μετά να πιάσουν το τιμόνι. Έτσι ακριβώς, κυρία Μισελή. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες στα θέματα της οδικής ασφάλειας και φυσικά να διαδοθεί ειδικά στους νέους το μήνυμα ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Πείτε μας λίγο πώς θα γίνει η δράση και πού. Λοιπόν, η δράση θα γίνει ως εξής. Εθελοντές του Ινστιτούτου και του Δήμου Αμιντέου θα βρίσκονται έξω από το social café bar στο Αμιντέο το βράδυ του Σαββάτου, εκεί περίπου στις 9. Για να ενθαρρύνουν τους νέους που προσέρχονται για διασκέδαση να επιλέξουν τον οδηγό της παρέας, ο οποίος αφού αποδεχτεί το τίτλο και φορέσει το ειδικό βραχιολάκι που θα του περάσουν οι εθελοντές στο χέρι, θα είναι υποχρεωμένος να μην καταναλώσει καθόλου αλκοόλ όλο το βράδυ. Κατά την έξοδό του από το κέντρο διασκέδασης, ο οδηγός της παρέας θα κάνει με τη δική του θέληση ένα φιλικό αλκοτέστ που διενεργούν, με συγχωρείτε, οι εθελοντές του Ινστιτούτου μαζί με κάποιον εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας ή της τροχέας, ώστε να αποδειχθεί ότι τήρησε την υπόσχεση να μην καταναλώσει αλκοόλ. Αν πράγματι έχει διατηρήσει τον έλεγχο και δεν έχει πιει ο οδηγός της παρέας, επιβραβεύεται, ενώ στην αντίθετη περίπτωση οι εθελοντές μας τον συμβουλεύουν να αφήσει το όχημά του και να γυρίσει στο σπίτι με ταξί. Αυτά με τη δράση. Και πριν κλείσουμε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς για την άρση συνεργασία μας, την ελληνική αστυνομία που είναι πάντα δίπλα μας και δίπλα στους πολίτες και φυσικά τους εθελοντές μας για την πολύ σημαντική συμβολή τους στην διοργάνωση αυτή.